Θα ξεκινήσω με μια αναφορά στην Παγκόσμια ημέρα του μετανάστη, για την οποία το ΠΑΜΕ εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Περισσεύει η υποκρισία των υπεριαλιστικών οργανισμών, των κυβερνήσεων, των κομμάτων που με αυτόν τον τρόπο θέλουν να κρύψουν την αντιμεταναστευτική πολιτική τους, τις αιστείες που οδηγούν στη μετανάστευση, την άγρια εκμετάλλευση και τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Είναι οι ίδιες αιτίες που οδηγούν ξανά στη μετανάστευση χιλιάδες Έλληνες, κυρίως νέους. Δουλειά χωρίς δικαιώματα, κακοπληρωμένη και με τη στρόφιγγα να ανοιγοκλίνει ανάλογα με τις ανάγκες των μεγαλοβιομηχάνων. Δίνουμε απάντηση στη νέα επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, από επιχειρηματικούς ομίλους και το πολιτικό τους προσωπικό, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ξεκαθαρίζουμε στην κυβέρνηση και στους εργοδότες ότι δεν θα αφήσουμε να περάσει στους εργαζόμενους η νέα επιχείρηση εγκλωβισμού στην αυταπάτη ότι η καλυτέρευση της ζωής του εργάτη μπορεί να συνυπάρχει με τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Η δίκαιη ανάπτυξη της μεταμνημανιακής εποχής σπάει κόκαλα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους κλάδων όπως τα τρόφιμα, το μέταλλο, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός, και ενώ τα κέρδη τους έχουν απογειωθεί, τα δικαιώματα των εργαζομένων τσακίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Οι 700 και πλέον εφαρμοστικοί νόμοι που παραμένουν σε ισχύ, η δέσμευση για τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060 επίσης παραμένει σε ισχύ. Ο κρατικός προϋπολογισμός που ψηφίζεται απόψε προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% για το 2019. Με τον προϋπολογισμό συνεχίζεται η αύξηση των εισφορών για τα λαϊκά στρώματα. 1 δισεκατομμύριο ευρώ παραπάνω φόρους θα κληθούν να πληρώσουν για το 19 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Προβλέπεται επίσης μείωση των δαπανών. Οι παροχές προς τους εργαζόμενους θα μειωθούν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 530 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις μειώνεται κατά 275 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση προκλητικά πανηγυρίζει για τη μη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, αφήνει άθικτο όμως τον νόμο Κατρούγκαλο και τις παραπάνω από 30 περικοπές στις συντάξεις των τελευταίων χρόνων. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πήρε τη σκυτάλη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να ολοκληρώσει την κατεδάφιση του ασφαλιστικού συστήματος. Σε ενιαίο μέτωπο, κυβέρνηση, μεγαλοεργοδοσία και οι άνθρωποι του στο κίνημα, όλοι τους με καταμερισμένους ρόλους, θέλουν να πείσουν τους εργαζόμενους να δεχτούν να ζουν ως σκλάβοι, να πείσουν αυτούς που παράγουν τον πλούτο ότι πρέπει να ανεχτούν να πεινάνε, να μην έχουν σύνταξη, να μην έχουν σπίτι, να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και αυτό την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι με το μόχθο και τον κόπο τους έχουν εκτοξεύσει τις δυνατότητες της παραγωγής σε τέτοιο επίπεδο που για να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών τους χρειάζεται απλά εργασία για όλους, πολύ λιγότερες ώρες δουλειάς από μερικές δεκαετίες πριν. Και όλα αυτά για να συνεχίσουν 2-3 παράσιτα σε κάθε κλάδο να γεμίζουν τα σεντούκια τους. Δεν θα τους κάνουμε αυτή τη χάρη. Η πείρα των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων από την κυβερνητική εναλλαγή των προηγούμενων χρόνων και από την κοροϊδία της πρώτης φοράς αριστερά χρειάζεται να αξιοποιηθεί στον αγώνα για την ανάκτηση των απολειών στην πάλη για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας. Να γίνουν δύναμη απέναντι στο κεφάλαιο και στις κυβερνήσεις του, στους υπεριαλιστικούς θεσμούς. Διεκδικούμε κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου Βρούτσι που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους. Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Αυξήσεις στους μισθούς στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ στο 80% του κατώτατου μισθού. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Να σταματήσουν όλες οι διώξεις. Κατάργηση του έμφυα, των χαρατσιών, της φορολιστίας.
Απαιτούμε υποδομές εδώ και τώρα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης για να μην πνιγόμαστε με την πρώτη βροχή, να μην γεγόμαστε το καλοκαίρι. Καμία εμπλοκή στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ανεχόμαστε να γίνει η χώρα μας αεροπλανοφόρο για επεμβάσεις. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους γείτονες λαούς. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες ανάγκες. Το πάμε μέσα στη φωτιά της ταξικής πάλης συγκρότησε διεκδικητικό πλαίσιο που θα γίνει κτήμα και αγωνιστικός προσανατολισμός της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας. Που θα γίνει η βάση μιας ισχυρής κοινωνικής συμμαχίας κάτω από τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων με τα λαϊκά στρώματα. Που θα δημιουργήσει την αποφασιστική δύναμη για τη συνολική αντιπαράθεση με την αντιλαϊκή πολιτική που θα ανοίξει το δρόμο για την αντεπίθεση. Δύναμη που θα επιβάλλει τους όρους για αξιοπρεπή ζωή και δουλειά για την κάλυψη των αναγκών αυτών που παράγουν τον πλούτο και όχι για τα κέρδη των λίγων. Όλοι στον αγώνα μπροστά οι δικές μας ανάγκες. Ταξικούς αγώνες για νέες κατακτήσεις.